Καλό μας αυριανή κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες είναι οι πολίτες οι οποίοι έχουν συρρέψει έξω από τη Βουλή, το δρόμο ακριβώς έξω από τη Βουλή. Είναι από διάφορα κοινωνικά σύνολα, είναι και πολίτες οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποια οργανωμένα σύνολα. Είναι εκατοντάδες οι πολίτες και από λεπτό σε λεπτό συγκεντρώνονται πολίτες όλων των ηλικιών, πολλοί νεαροί, οικογένειες με μικρά παιδιά, συνταξιούχοι όλων των ηλικιών. Τονίζω από όλα τα κοινωνικά οργανωμένα σύνολα με πανό και συνθήματα διαμαρτύρονται εναντίον του μνημονίου και του κουρέματος. Θα μπορούσα να σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία γράφουν στα πανό του συνθήματα. Ναι. Δημοψήφισμα, ο λόγος στο λαό. Σε φίλες πρώην και νυν, σας πέσανε οι μάσκες. Όχι στο μνημόνιο, κρατικοποίηση των τραπεζών. Κάποιοι φοράνε μάσκες με τα πρόσωπα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κυρίου Σαμαρά. Όπως σας έχω πει, από λεπτό σε λεπτό συγκεντρώνονται περισσότεροι πολίτες εδώ. Υπάρχουν και συνθήματα στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, υπάρχουν εδώ ξένα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, όπως μεταδίδαμε όλη μέρα εδώ στη Βουλή. Βρίσκονται μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα από όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν καλύπτουν και τις εξελίξεις εδώ στη Βουλή. Υπάρχει μικρή δύναμη της αστυνομίας και συγκεκριμένα από τη μηχανοκίνητη μονάδα άμεσης δράσης. Μόλις τώρα στα αυριανή ρίχνουν μπροστά από τους αστυνομικούς της ΜΑΤ που βρίσκονται στην είσοδο της Βουλής κουρεμένες προβιές και τις ρίχνουν ενάντια στους αστυνομικούς. Αυτή είναι η εικόνα η οποία επικρατεί στις προβιές μπροστά στα πόδια των αστυνομικών της ΜΑΤ. Ναι, Στεφανία, βλέπουμε τις εικόνες. Είναι ζωντανές εικόνες που παίρνουμε, κυρίες και κύριοι, από τη Βουλή. Βλέπουμε την εικόνα που μας μεταφέρεις εσύ. Στεφανία, να σημειώσουμε ότι η Βουλή είναι κλειστή. Η Βουλή βεβαίως είναι κλειστή. Να πούμε ότι συγκεντρώσεις από διάφορα κοινωνικά σύνολα από χθες και προχθές είχαν κάνει ανακοινώσεις ότι θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρίες εδώ έξω από τη Βουλή. Μετά όμως την αναβολή, κάποιες συγκεντρώσεις δόθηκαν στήματα για ακύρωση. Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί που ήρθαν παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε ότι θα ακυρωθούν κάποιες συγκεντρώσεις. Είναι πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εδώ. Μάλιστα. Οι εικόνες που παρακολουθείτε νομίζω μιλούν από μόνοι τους. Φωνάζουν συστήματα εναντίον του μνημονίου, αν και τη στη Βουλή, εδώ είναι οι πολίτες. Μάλιστα.